Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την ερχόμενη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, πιθανότητα στις 12 το μεσημέρι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός του τέος βασιλιά θα βρίσκεται από τις 6 έως τις 10 το πρωί στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου για όποιον επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής. Μέλη της οικογένειας βρέθηκαν στη Μητρόπολη προκειμένου να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. 3-24 ώρα πριν από την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου και η προετοιμασία στην άλλοτε θερινή κατοικία της βασιλικής οικογένειας, το Τατόι, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη διευκρίνησε ότι η εκκλησία στο Τατόι είναι συντηρημένη και έτοιμη να δεχθεί κόσμο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, επαναλαμβάνω, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί έχουμε διακριτούς ρόλους όπως αντιλαμβάνεστε, κινήθηκαν ώστε να επισπεύσουν την απομάκρυνση αυτής όλης της ύλης από το χώρο του κημητηρίου. Η εκκλησία, η οποία ανήκει, η κημητηριακή εκκλησία, είναι συντηρημένη, είναι απολύτως έτοιμη για να δεχθεί κόσμο ο οποίος θα θέλει να προσκυνήσει, και ο περιβάλλον χώρος, όπως σας είπα, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, τη Δευτέρα το πρωί, θα είναι σε κατάσταση ενός βουνού, σε αξιοπρεπή κατάσταση ενός βουνού, το οποίο έχει καεί και που έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες διευθέτησης του χώρου, ώστε να μπορεί κανείς να προσεγγίσει το χώρο της ταφής χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Την ίδια στιγμή αναμένεται να απασχοληθούν πάνω από 1.500 αστυνομικοί που θα αναλάβουν την ασφάλεια τόσο στο κέντρο της Αθήνας, στη Μητρόπολη, όσο και στο Τατόι, όπου θα ενταφιαστεί ο τέος βασιλιάς. Στην κηδεία αναμένεται να έρθουν ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας με τη σύζυγό του Λετίθια και τις κόρες τους Έλενα και Κριστίνα. Το παρόν θα δώσει και ο επίτιμος βασιλιάς Χουάν Κάρλος, καθώς και η αδερφή του εκλειπώντος, επίτιμη βασίλισσα της Ισπανίας Σοφία, η οποία βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Η πρώην βασιλική οικογένεια έχει στείλει προσκλήσεις, ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμη όλες οι επίσημες απαντήσεις για τις αφίξεις. Πολύ πιθανό είναι να βρεθεί στην Αθήνα και ο ξάδερφος του τέος βασιλιά, ο Μέγας Δούκας του Λουξεμβούργου, Χένρι. Άγνωστο παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει τη Βρετανική βασιλική οικογένεια. Στην κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, η κυβέρνηση θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο της Παναγιώτη Πικραμένο και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Παρασκευής.